Πρώτα κατέκτησε τη Βαρκελόνη, τώρα σειρά έχει η Μαδρίτη. Ο Ράφα Ναδάλ έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει για την νίκη του επί του Ντιέγκο Σβάρτσμαν με 2-0 σετ. Όχι μόνο προκρίθηκε στα προημιτελικά του Open της Ισπανικής πρωτεύουσας, αλλά κέρδισε το 50ο διαδοχικό του σετ στο χώμα και πλέον είναι ο τενίστας με τα περισσότερα συνεχόμενα κερδισμένα σετ σε κάθε επιφάνεια, σπάζοντας το στοιχειωμένο ρεκόρ του Τζον Μακενρό των 49 σετ, το οποίο κρατούσε από το 1984. Ο κορυφαίος των κόσμων Ναδάλ πάντως κρατά χαμηλούς τόνους, αφού η νίκη του κόντρα στον Αργεντινό αντίπαλό του ήταν πολύ δυσκολότερη από όσο δείχνει το τελικό σκορ. Πραγματικά δεν το σκέφτομαι πολύ. Ο καιρός για να τα σκεφτώ όλα αυτά θα είναι μάλλον μετά το τέλος της καριέρας μου. Το σημαντικό τώρα είναι ότι πήρα ένα πολύ δύσκολο μάτς εναντίον ενός σκληρού αντιπάλου που έπαιξε καλά και πρέπει να είμαι έτοιμος για αύριο. Αντίπαλος του Ναδάλ στα προημιτελικά θα είναι ο Ντομινίκ Τιμ. Ο Αυστριακός έχασε το πρώτο σετ από τον Μπόρνα Τσόριτς, ωστόσο επανήλθε και πήρε την νίκη με 2-1 και μαζί το εισιτήριο για την τελική οκτάδα.